είναι μαζί μας η Ανδριανή Αγγελιδάκη, ο μαέστρος αυτής της ορχήστρας. Ανδριανή, καλησπέρα, η οποία αποδείχθηκε και καλοκουρδισμένη. Οπότε θέλω να ξεκινήσουμε ακριβώς από αυτό το νέο ρεκόρ σε επίπεδο Κρήτης. Έχει διαφορά, πρέπει να το τονίζουμε αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό για εμάς, στη δεδομένη χρονική στιγμή, διότι μην ξεχνάμε ότι έχουμε περάσει μια βαριά περίοδο με εκλογικές αναμετρήσεις, συνεχόμενα Σαββατοκύριακα, με πάρα πολύ πληροφόρηση από πλευράς όλων των μέσων ενημέρωσης προς τους αναγνώστες, προς τους τηλεθεατές. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό επιβαρύνει τον κόσμο και το τελευταίο που θέλει, ειδικά σε μια θερινή περίοδο, είναι να ενημερώνεται. Mm-hmm. Τελικά όμως τα δεδομένα μας ανατρέπουν αυτή την εικόνα και βλέπουμε ότι εμείς έχουμε χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης και πολύ δυναμικής αλληλεπίδρασης με το κοινό μας, που συνέχισε να μας ακολουθεί, να μας διαβάζει και να μας εμπιστεύεται καθ' όλη τη διάρκεια όλων αυτών των ετών, βέβαια, που είμαστε κοντά τους, αλλά ξεπερνώντας και κάθε προηγούμενο ρεκόρ τον Ιούνιο που μόλις πέρασε. Το στοίχημα της εγκυρότητας κερδίζεται και επισφραγίζεται καθημερινά μέσα από τα μικρά αλλά και μέσα από τα μεγάλα γεγονότα. Επειδή έκανες αναφορά σε αυτό, προηγήθηκαν εκλογικές αναμετρήσεις. Ο πήχης ήταν πολύ ψηλά, οι απαιτήσεις ήταν πάρα πολλές. Ανταποκριθήκατε όμως το 100% και νομίζω ότι αυτό κέρδισε λίγο παραπάνω ίσως τον κόσμο, γιατί εκεί είχατε το στοίχημα όχι μόνο της εγκυρότητας, αλλά και της ταχύτητας. Και ήταν μάλιστα και οι δύο βραδιές των εκλογικών αναμετρήσεων και κατά τη στοιχεία της μετάδοσης των αποτελεσμάτων από εμάς. Ήταν δύο βραδιές, δύο 24 ώρα, που επίσης είχαμε πάρα πολύ υψηλή επισκεψιμότητα, από τις υψηλότερες στην ιστορία και στα ατομικά ρεκόρ, ας πούμε, του site. Και όπως το είπες πάρα πολύ σωστά, το ζήτημα της εγκυρότητας είναι το νούμερο ένα θέμα για εμάς. Την είδηση μπορείς να την έχεις και να την έχεις και πάρα πολύ γρήγορα, αλλά την είδηση πρέπει να την διασταυρώσεις. Και ο κόσμος που ακολουθεί το Νέα Κρήτη GR και οι νεότεροι που έρχονται στη δική μας την ομάδα και στη δική μας τη μεγάλη παρέα, αυτό το αντιλαμβάνονται και ξέρουν πολύ καλά ότι οτιδήποτε δημοσιευθεί έχει πρώτα διασταυρωθεί και είναι απόλυτα έγκυρο. Το Νέα Κρήτη σχεδιάστηκε πριν από μερικά χρόνια από την αρχή. Σωστά. Σαν να το πήρες από το μηδέν, να το πούμε αυτό, σαν να το πήρες από το μηδέν και να το οδήγησες σε ένα σημείο, θα πω εγώ, έτσι. Να. Καλό, κακό, θετικό, αρνητικό, το κρίνουν άλλοι. Εσύ πώς αισθάνεσαι μέσα από όλη αυτή τη διαδρομή και θέλω να μου πεις ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίσατε σαν ομάδα, έτσι, γιατί αυτό το πράγμα για να στηθεί έχει απίστευτη δουλειά. Η ομάδα μας σαν ομάδα δημοσιογραφικά ξεκίνησε πριν σχεδόν 3 χρόνια. Με τη βοήθεια των τεχνικών της ομάδας φέραμε μπροστά ένα ολοκένουργιο site πριν από 1,5 περίπου χρόνο. Οι απαιτήσεις είναι πάρα πολλές. Η ενημέρωση στο χώρο του διαδικτύου έχει μια εντελώς διαφορετική φόρμα και εντελώς διαφορετικούς κανόνες από όλο αυτό που ξέραμε μέχρι πριν να ασχοληθούμε με το site. Ήμασταν όλοι δημοσιογράφοι της τηλεόρασης, της εφημερίδας. Ανανεώσαμε εντελώς τα εγκεφαλικά μας κύτταρα, αυτό θα σου πω, με απόλυτη συνέπεια και ακρίβεια του τι μας συνέβη. Ήταν συγκινητικό σήμερα να σκέφτομαι και να κάνω μια μικρή αναδρομή πίσω σε αυτά τα χρόνια που μας έφεραν ένα καινούριο site, πάρα πολλές καινούριες γνώσεις. Και αγωνία ταυτόχρονα σας έφερε. Τεράστια αγωνία, ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αλλά δημιούργησαν αυτά τα χρόνια μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα για την οποία είμαι πολύ περήφανη. Αν με ρωτάς για ποιο πράγμα, δεν θα σου πω ούτε για τις πρωτιές, ούτε για την επισκεψιμότητα, ούτε για τα βραβεία που έχουμε αποσπάσει, και γι' αυτά χαιρόμαστε πολύ. Ωραία, θες να αναφερθούμε λίγο στα παιδιά σου εντός αγωγικών. Φιλία Σαριδάκη, Βάλια Μπούι. Με τους ανθρώπους που ξεκινήσαμε σαν πολύ στενός πυρήνας, η Φιλία Σαριδάκη, Βάλια Μπούι και η Μαρία Λιναρδάκη. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε και είπαμε πάμε με αυτά που ξέρουμε και με την όρεξη που έχουμε. Γιώτα Αρχοντάκη, Μαρία Ελένη Νικηφόρου, οι νεότερες προσθήκες, τα παιδιά που μπήκαν πριν από 2 χρόνια περίπου στην ομάδα και μεγαλώνουν μαζί μας, μαθαίνουν και εξελίσσονται και έχουν ξεφύγει πολύ από αυτόν τον δρόμο που εμείς. Είναι νέες και πολύ αξιόλογες. Αξιόλογες, δυνατές στο μυαλό και εξαιρετικές στη δουλειά τους. Επαγγελματίες παρά το μικρό της ηλικίας τους. Είναι το νέο αίμα και είναι αυτό που βλέπεις την επόμενη γενιά και λες χαίρομαι. Χαίρομαι για αυτό. Εδώ που έφτασα και γι' αυτό που συνεχίζει. Η ομάδα δεν τελειώνει εκεί. Έχουμε έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο, φωτορεπόρτερ, παύλα δημοσιογράφο, τον Νίκο το Χαλκιαδάκη, που μεταφέρει την εικόνα, οπότε και ενδυναμώνει την είδηση. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και μια ομάδα ανθρώπων που δουλεύουν σταθερά σε τεχνικό επίπεδο, για να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν. Γιάννης Ανιφαντάκης, Νίκος Λιναρδάκης, Γιώργος Παπαδάκης και μια τελευταία προσθήκη, ο Χάρης ο Παπαδάκης. Έτσι, γιατί η επιτυχία έχει ονοματεπώνυμο. Έτσι, αρκετά πραγματικά. Ονοματεπώνυμα και πρέπει να ακούγονται τα ονόματα αυτά. Τώρα, θέλω να μου πεις πόσο εύκολα ή πόσο δύσκολα
μπορείς, έτσι όπως τον κέρδισες, τον διαδικτυακό αναγνώστη, να τον χάσεις κιόλας. Γιατί το ρωτώ αυτό? Γιατί το site, το κοινό μάλλον, που θέλει να ενημερωθεί διαδικτυακά, είναι τελείως διαφορετικό από αυτό της τηλεόρασης, της εφημερίδας, ακριβώς, του ραδιοφώνου. Και αν υπολογίσουμε και ένα στοιχείο που μου αρέσει πάντα να μεταφέρω στον κόσμο για να καταλαβαίνει πώς λειτουργεί ο κόσμος του διαδικτύου, όσοι επιλέγουν να ενημερώνονται αυτοί που επιλέγουν να ενημερώνονται μέσω κοινωνικών δικτύων, για παράδειγμα μέσω Facebook, φτάνουν το 60%. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν, η αποκλειστική τους ενημέρωση είναι μέσα από εκεί, θα τους προσελκύσει ένα θέμα από την εικόνα που θα έχει αναρτήσει στο post ο διαχειριστής, τέλος πάντων, του μέσου. Δεν θα κοιτάξει από ποιο μέσο είναι. Άρα λοιπόν έχεις να κερδίσεις και να χάσεις από αυτό το πράγμα, από το γεγονός ότι ο άλλος απλά θέλει μία είδηση, να δεν τον ενδιαφέρει που είναι. Απ' την άλλη όμως η σχέση που έχουμε χτίσει εμείς με το κοινό μας, η αλληλεπίδραση που έχουμε στα πολύ απαιτητικά social media και η συνεχόμενη άνοδος επισκεψιμότητας μαρτυρά μόνο ότι έχουμε σταθερούς φίλους και συνεργάτες σε ένα βαθμό, γιατί είναι μαζί μας σε όλο αυτό, ακόμα και στην είδηση. Λοιπόν, θέλω κλείνοντας να αναφερθούμε ακόμα μία φορά στους αριθμούς, γιατί έχει σημασία. Το είπαμε στην έναρξη, θα το πούμε και στο κλείσιμο. Και θέλω να με βοηθήσεις αυτό. Είμαστε... Ωραία, θα κλέψω από πίσω. Το βλέπουμε κιόλας. Α, ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, ο Ιούνιος έκλεισε σε προβολές, σε 8.382.238 προβολές. Είναι μια κορυφαία στιγμή αυτή για εμάς, για την ενημέρωση. Είναι ένας αριθμός ο οποίος έχει χτυπήσει το προσωρινό ταβάνι. Και λέω προσωρινό, διότι από εδώ και κάτω αυτό όλο και θα ανεβαίνει. Είμαστε καταδικασμένοι να πηγαίνουμε προς τα πάνω και χαιρόμαστε γι' αυτό. Και το κερδίσατε σταδιακά. Δεν είναι αυτό που βλέπουμε συνήθως. Γιατί το έχουμε δει αρκετές φορές στο παρελθόν να βγαίνει ένα site στον αέρα, να το πω έτσι, να καταγράφει έτσι μια εντυπωσιακά ανωδική πορεία και μετά από ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα να ξεφουσκώνει. Θα το πω πολύ απλά. Αυτό δεν ισχύει σε αυτή την περίπτωση. Ότι εμείς πήγαμε και πάμε με το σταυρό στο χέρι, για να γίνει πολύ κατανοητό αυτό. Το ξέρει και ο κόσμος, το ξέρουν και οι ανταγωνιστές μας, τους οποίους εδώ οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί όταν έχουμε δυνατό ανταγωνισμό στην Κρήτη σε ειδησιογραφικά site, που κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά σε όλα τα επίπεδα, και δημοσιογραφικά και τεχνικά. Και αυτό σε βάζει σε μία έναη εγρήγορση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να συμβαίνει στον τομέα μας. Ωραίο είναι όμως να έχεις ανταγωνιστές τους οποίους τους υπολογίζεις. Είναι υπολογίσιμη δύναμη. Αυτό κάνει αυτόματα την πρωτιά σου πολύ πιο σπουδαία. Και είναι λοιπόν πραγματικότητα αυτό. Ανδριανή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές και πολλές επιτυχίες για το νέακρήτη.gr.